και στην προηγούμενη. Ο ένας από τους πέντε των Κιάν Έλεθρων, βασική σε όλα τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Θα είχε το 9 στα 9 και σήμερα τα φώτα να πέφτουν πάνω του. Με μια διατυπωμένη δυσαρέσκεια για τη θέση του τερματοφύλακα εδώ και μέρες, με την αποστολή να ανακοινώνεται χθες. Τώρα που και δεξιά στον Βλάχο έκλεισε τον διάδρομο Βηγιαφάνιες, τελικώς η μπάλα πήγε στον Βλάχο από τον Γιουατά. Αυτό είναι ο Σαββίδης, το δικό του ντεμπούτο. Από τη μια ο Βλαχοδήμος, από την άλλη ο Σαββίδης. Δύο παίχτες που προηγούμενος, χωρίς όμως να βρει ανοιχτό διάδρομο για να παίξει, να προωθεί στο παιχνίδι του Πανιωνίου. Ιβανόφ, κρυά. Γλίστρε και λίγο, έχασε την ισορροπία του. Και τώρα ο Ουακάσο. Δυνατή η πάσα για τον Μπέρκ που λάθεψε στο κοντρόλ. Μάλλον το χαρακτήρισε η νευρικότητα και τα αρκετά λάθη. Δύο ομάδες που ακόμη ψάχνουν να βρουν τα δικά τους πατήματα, να πάνε σε συνδυασμούς ποδοσφαιρικά. Στην υποδοχή ο Ανσαριφάρτ, με πείσμα στη μονομαχία. Ο Μασού τη μονομαχία με τον Ζέκα κράτησε ο Ιρανός. Τώρα παίζει με τον Σαββίδη. Έκανε το άνοιγμα για τον Μπεν. Με δύο παίχτες στην περιοχή ο Πανιώνιος Συρτής βρέθηκε. Μετά το 12, μετά την πρώτη λεγγύη των φιλοξενούμενων με τον Λουτ. Αυτή ήταν η πρώτη επικίνδυνη απειλητική επίσκεψη του Πανιωνίου στα καρέ του Παναθηναϊκού. Υπάρχει offside τώρα. Μία ακόμη συνεργασία των δύο για να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο. Ο Οικονόμου με ψυχραιμία, το τρίγωνο με Σαββίδη και τα Σουλή διώχνει ο Οικονόμου μακριά. Περιμένει ο Γουακάσο, το χώρο του κέντρου, το Ζέκα. Περισσότερο από τα πλάγια ο Παναθηναϊκός. Λείπουνε μέχρι τώρα τουλάχιστον οι προσπάθειες από τον άξονα. Εδώ ο Λουτ. Τώρα ο Μπέρκ. Οτιδήποτε. Έγινε η σέντρα, η κεφαλιά από τον Μασούρα Κουτρουπής περιμένει. Ο Ζέκα πάτησε γερά και ο Σαββίδης. Ριφάρτ, ο οποίος γύρισε αρκετά πίσω, βγήκε από τα δικά του νερά για να κρατήσει κατοχή εδώ ο Πανίωνιος. Έστειλε την μπάλα στον Τασουλή. Τώρα Σαββίδης. Από εκεί και μετά ο Πανιώνιος με τις δύο δικές του νίκες, παιχνίδια που έληξαν ισόπαλα. Σαββίδη σταμάτησε τον Γουακάσο, ο Μπεν. Προσπαθούν να βγάλουν μια επίθεση. Μπερκ βρέθηκε στο πλάι από τα δεξιά. Κερδίζει τον Οικονόμου στη μονομαχία. Ο Βηγιαφάνιες, ο Σαββίδης. Γυρίζει ως αμυντικός χαφ για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από τη μονομαχία του Οικονόμου με τον Μπερκ στην άμυνα του Πανιωνίση. Παναθηναϊκός που έρχεται από μηδενικές επιδόσεις ό,τι αφορά στην παραγωγή του στα τελευταία παιχνίδια και επί του παρόντος δεν έχει τρόπο να απειλήσει την άμυνα του. Τώρα Κουτρουπής. Μπεν. Έκοψε μάλλον εύκολα την πάσα του Γουακάσο προς τον Λου. Το Μπεν, ο οποίος είναι γρήγορος και θέλει να ανέβει το πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας στο πρώτο μέρος. Παιχνίδι που συνεχίζει την πορεία του χωρίς σκορ, με τον Πανιώνιο να έχει δημιουργήσει τρεις επί Παναθηναϊκού. Σε μία από αυτές χρειάστηκε επέμβαση του Βλαχοδήμου για να μείνει το 0 πίσω. Φάουλ τώρα του Σαββίδη στο Γουακάσο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ψάχνει να βρει Οικονόμου με τον Τασουλή. Σαββίδης, η πίεση αποτελεσματική του Κουτρουμπή στον Μασούτ. Τώρα ο Βλάχος παίζει με το Σαββίδη. Κόβει αρχικά ο Ιβανόφ χωρίς να αλλάξει η κατοχή. Ασαριφάρτ. Σαββίδης δίνει ύψος στην μπάλα. Ιβανόφ εύκολα πάλι Σαββίδης. Κόρμπος χωρίς να έχει παίχτε από την αριστερή πλευρά. Είναι αγκασμένο. Βάζει πλευρά ανάπτυξη. Ο Μπεν στριφογυρίζει. Μονομαχία με τον Χουλτ. Διώχνει ο Χουλτ, όχι μακριά όμως, ο Σαββίδης, οι κόντρες.
καραμπόλες που θα βγάλουν κάποιον άραγε κερδισμένο. Για να δούμε. Τελικώς βγαίνει από μια ομάδα παιχτών ο Ζεκ. Μετράει το γκολ του Ανσαριφάρτ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το μοναδικό δικό του στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Πανιώνιος που δεν σκόραρε με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Λάρισα, τρία μάτς σερί. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, κυλάει και πάλι ο χρόνος στο μάτς. Θέλει να παίξει γρήγορα ο Μέστο, συνεργασία με τον Βιαφάνιες. Μπαίνει στη φάση και ο Λούτ, οι κόντρες, ο Βιαφάνιες, το μακάρισμα από τον Σαββίδη, κερδισμένος ο παίκτης του Πανιωνίου. Γιωατά περιμένει τον Μπέργκ. Βιαφάνιες, παρέμβαση από τον Σαββίδη. Ο Λούτ. Είναι εκρηκτικοί οι ποδοσφαιριστές και γρήγοροι. Επιθυμεί να αγωνιστούν λίγο πιο ψηλά, να ανεβάσουν και όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η προηγούμενη προσπάθεια πάντως του Μέστο ήταν η πρώτη τελική του Παναθηναϊκού προς την εστία. Και τα μέτρα στο ξέφωτο. Εκτεθειμένος ο Ανσαριφάρτ. Νίκο, με συγχωρείς, κάτι είπες. Ικανοποιημένος ο Αντρέας Τραματσόνη με την βελτίωση του Παναθηναϊκού στο επιθετικό. Ο Ζέκα πίσω στον Βλαχοδήμο. Σαββίδης για τον Μπεν. Τασουλής διώχνει πιο αποτελεσματικά ο Μπέρκ μακριά για να ανεβάσει τις γραμμές του και ο Παναθηναϊκός να φύγει από την άμυνα στην προηγούμενη στημένη μπάλα. Που ήταν σε θέση βολής. Ο Βιγιαφάνιες. Ανεβάζει τον Μέστο. Κάσο. Τελικώς θα βγει. Άλλαξε πάλι ο Στραματσόνη, Νίκο. Αμέσως μετά το γκολ του Πανιώνιου άλλαξε γνώμη ο Αντρέας Στραματσόνη και έδωσε εντολή τελικά να βγει ο Γουακάσο. Βρίσκω κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Έξι μήνες εκτός δράση θα μείνει ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος και αυτός είχε σταθεί στο πλευρό των συμπαικτών του, αναρτώντας σε μια πανηγυρική φωτογραφία στο προσωπικό λογαριασμό στο Facebook. Μέσος ο Χούλτ από τα αριστερά. Εμποκού. Παίρνει φάουλο από το Σαββίδη. Πάμε στο Γιώργο Βασιλείου. Ο Καρίμα Αρεφάρτ είναι ο παίκτης που θα φύγει για να. Φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα. Γύρισμα από τον Μπέρκ. Τεράστια επέμβαση του Γιαννιώτη. Μία ανάσα από την ισοφάριση. Του βάλε πίεση ο Λαϊτάν. Ολοκλήρωσε την άμυνα ο Μασούτ που παίζει με τον Σαββίδη. Στη συνέχεια ο Μασούτ. Και οι δύο πλάγοι υπάρχουν του Παναθηναϊκού και ο Μέστο από τα δεξιά και ο Χούλτ από τα αριστερά. Έχουν ανέβει πολύ ψηλά σε αυτή τη φάση. Ζέκα. Άρη αναγκαστικά ο Αντρέας Τραματσόνη δεν έχει άλλη επιλογή στην επίθεση μαζί με τον Μπέργκο Λαούτερ Νέντε. Για λίγο με 10 ο Πανιώνιος, γιατί είναι εκτός ο Κόρμπος που περιμένει από τον